και ραδιοφωνία. Είναι πρωινό Πέμπτης, 5 Σεπτεμβρίου του 2019, από τις 9 μαζί ζωντανά μέχρι τις 11, ανοιχτή γραμμή, Ερτρίπολης, από το κέντρο της περιφέρειας. Μαρία Ντάτουλη στη ρύθμιση του ήχου, Νίκος Πάπας μουσικές επιλογές, Δέσποινα Σένη, Σταύρος Ρουμπαλάς στο μικρόφωνο. Για να πάμε τώρα μέχρι την Περιφερειακή Κοινότητα Κορινθίας. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό πρωτότυπο δρόμενο. Υπάρχει σε πρώτη έτσι, φάση ένας πολύ δραστήριος σύλλογος, ο Προοδευτικός Σύλλογος Σικιάς Κορινθίας, Άγγελος Σικελιανός. Έχει ένα έντονο αποτύπωμα, αφήσει και αφήνει πάρα πολλές οι δράσεις και οι εκδηλώσεις, όλη τη χρονιά, όχι μόνο το καλοκαίρι. Σπουδαία πράγματα, το είδαμε στο διαδίκτυο βέβαια και το μεταφέρουμε. Μια γιορτή για τη θάλασσα, μια γιορτή για τον Κορινθιακό κόλπο. Τιτλοφορείται το δρόμενο που έρχεται 7 και 8 του μήνα. Τι ακριβώς θα γίνει αμέσως τώρα? Η ταμεία του συλλόγου, η κυρία Δάφνη Μαυρομάτη, είναι στο τηλέφωνο, υπομονετικά μας περιμένει. Την ευχαριστούμε εκ των προτέρων και θα μας πει λίγο για όλο αυτό το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα εμφανιστεί 7 και 8 του μήνα, όπως είπαμε, Σάββατο Κυριακή. Καλημέρα! Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά, είναι υποχρέωσή μας. Βλέπουμε, σας παρακολουθούμε. Μπορεί να μην έχουμε μιλήσει πολλές φορές με ραδιοφωνικές συνεντεύξεις, αλλά εγώ τουλάχιστον βλέπω τη δράση σας όλη τη χρονιά. Διάφορα πράγματα κάνετε και κουβαλάτε και αυτό το βαρύ όνομα, έτσι. Πραγματικά. Πείτε μας λίγο ποιοι είστε, πού στοχεύετε αρχικά για αυτούς που είναι έξω από την Κορινθία και ποιες ήταν οι έτσι, σημαντικές δράσεις σας αυτό το καλοκαίρι για να φτάσουμε σε αυτό το δρόμενο του Σαββατοκυριακού. Είμαστε μια μικρή ομάδα νέων ανθρώπων που αποφασίσαμε πέρσι να αναλάβουμε τα ηνία του συλλόγου για να προτείνουμε κάτι διαφορετικό στην περιοχή μας. Θέλαμε να κάνουμε καινοτόμες δράσεις οι οποίες να έχουν ένα ψυχολογικό κομμάτι, αλλά να έχουν και ένα εκπαιδευτικό κομμάτι ταυτόχρονα. Και επίσης ο κόσμος να γνωρίσει την περιοχή, να τη γνωρίσει βαθιά και ουσιαστικά, και όχι επιφανειακά, να ζωντανέψουμε το χωριό μας, αλλά να το ζωντανέψουμε μαζί με τους επισκέπτες του. Δηλαδή να δημιουργήσουμε μια κοινότητα μεταξύ των παραθεριστών, των τουριστών που επισκέπτονται την περιοχή μας και των ίδιων των κατοίκων. Ξεκινήσαμε τη δράση μας πέρσι με την Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής, συμμετέχοντας δηλαδή σε ένα μεγάλο ευρωπαϊκό δρόμενο. Εμείς στο μικρό χωριό στην Σικιά, προσκαλέσαμε μουσικούς από την Ελλάδα και ήρθαν πολλά συγκροτήματα. Ήταν μια τετραήμερη πέρσι, τριήμερη φέτος, μεγάλη γιορτή, η οποία βλέποντας ότι έχει πολύ μεγάλη επιτυχία και απήχηση στον ίδιο τον κόσμο, μας ώθησε στο να συνεχίσουμε κάνοντας και άλλα πράγματα. Να σας πω μερικά από αυτά. Μάλιστα, φυσικά, ναι. Ναι, για παράδειγμα, θέλω να σας πω αυτά που νομίζω είναι έτσι πολύ, πολύ, πολύ διαφορετικά και πολύ ενδιαφέροντα. Φέραμε και πέρσι και φέτος πάλι καραβάκια καϊκια με μουσικούς στη θάλασσα, mm-hmm. οι οποίοι πηγαίνανε πάνω κάτω την παραλία παίζοντας μουσική και ξεσηκώνοντας τον κόσμο στην παραλία να χορέψει. Θελήσαμε τον προηγούμενο Οκτώβριο ο κόσμος να γνωρήσει την περιοχή της Νεμέας με την οποία γυμνιάζουμε. Η περιοχή της Κορινθίας παράγει πολύ αξιόλογο ποιοτικό κρασί. Δεν το συζητάμε. Όχι μόνο στην Νεμέα, βέβαια και στην ευρύτερη περιοχή. Βέβαια. Δεν το γνωρίζουμε όμως. Εν τέλει δεν το γνωρίζουμε ούτε εμείς οι επαγγελματίες, ούτε ο κόσμος. Και θέλαμε να ξεκινήσουμε αυτή τη διαδικασία με γνωσία και γνωριμία του κόσμου με το κρασί. Οπότε αυτό ήταν μια δράση ψυχολογική αλλά και εκπαιδευτική ταυτόχρονα. Γι' αυτό σας προσπαθούμε να τα συνδυάσουμε αυτά. Οι εκδρομές που οργανώνουμε πάντοτε έχουν και ένα κομμάτι ψυχολογικό, αλλά έχουν και ένα κομμάτι εκπαιδευτικό, ουσιαστικά εκπαιδευτικό. Δηλαδή θα πάμε στην ΕΜΕΑ να κάνουμε εινογνωσία και θα πάμε να δούμε και τον αρχαιολογικό χώρο με όσο καλύτερο ξεναγό μπορούμε που να μας τα εξηγήσει όλα πάρα πολύ ωραία. Μου είχε κάνει εντύπωση μια φορά ο τίτλος, το σπάμε το ρόδι, που νομίζω κόβατε την πίτα σας εκεί αρχές Φλεβάρι, νομίζω, πέρσι ή φέτος, δεν θυμάμαι ακριβώς. Φέτος, το 19, ναι. Προσπαθούμε να είναι και κάπως ενδιαφέροντες οι τίτλοι. Να συνδέσουμε την παράδοση με το σήμερα, δεν είναι πάντα εύκολο. Αλλά ναι, γενικώς να είναι κάπως καινοτόμες οι δράσεις. Και αυτό που θέλω κυρίως να τονίσω είναι ότι δεν είναι μόνο ως προς το περιεχόμενο που προσπαθούμε να φέρουμε μια αλλαγή, αλλά και ως προς τη φόρμα, ως τον τρόπο οργάνωση των δράσεων. Δηλαδή να μην από πάνω προς τα κάτω, αλλά να συμμετέχει ο κόσμος και στο κομμάτι της σκέψης, της σύλληψης της ιδέας, αλλά και στο κομμάτι το οργανωτικό και στο κομμάτι το χρηματοδοτικό. Δηλαδή όσο γίνεται να συμμετέχουμε, να το κάνουμε εμείς οι ίδιοι. Οι ίδιοι οι σικιώτες, οι πολίτες, οι επιχειρήσεις, να ενδιαφερθεί ο κόσμος για τον τόπο του. Γιατί μόνο τότε πραγματικά θα γίνει κάτι. Βέβαια. Μάλιστα. Τώρα, πάμε στο διατάφτα.
Ναι. Τι ακριβώς γίνεται το Σαββατοκύριακο, πού μπορεί κάποιος αυτό να το δει από κοντά, ακριβώς πείτε μας λίγο έτσι το πρόγραμμα και ποιοι συμμετέχουν. Λοιπόν, τώρα η Σικιά έχει αυτή την υπέροχη περατζάδα που λέμε εμείς, την υπέροχη παραλία της πάνω στον Κορινθιακό. Οπότε αυτή είναι μια γιορτή για τον Κορινθιακό, για την ανάδειξη της θάλασσας. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Θα το κάνουμε μέσα από την επίδειξη θαλάσσιων αθλημάτων. Έχουμε λοιπόν μια συνεργασία πάρα πολύ ωραία με τον Ολυμπιακό Σύνδεσμο Φυλάδων Πειραιός, τον Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο Βάρης Βάρκηδας, τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Σικιονίων και τον Ναυτικό Όμιλο Ξυλοκάστρο Φυσικά, οι οποίοι θα παρουσιάσουν τόσο το Σάββατο από τις 5.30 και μετά, όσο και την Κυριακή το πρωί, θαλάσσια αθλήματα. Τα Optimist που είναι τα μικρά ιστιοπλοϊκά για παιδιά μέχρι 15 ετών, κάνω και καγιάκ, SUP. Το SUP είναι αυτό το σερφ που είναι χωρίς πανί και είσαι όρθιος. Ναι, ναι, ναι. Το οποίο έχει γίνει και πολύ της μόδας τελευταία και γίνεται και διάσκηση της Διόρυδας Κορίνθου, ναι. Με SUP. Και κάτι το οποίο δεν έχουμε ξαναδεί και δεν βλέπουμε κιόλας και συχνά, γιατί μας έρχεται από τη μακρινή Κίνα, δεν είναι πολύ συνηθισμένο, είναι το Dragon Ball Boat, τα οποία είναι μεγάλα σκάφη κοπήλατα με τυμπανιστές πάνω. Α, μάλιστα. Λοιπόν, αυτό ειδικά νομίζουμε ότι θα είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν από το Σάββατο στις 5.30 το απόγευμα μέχρι το βράδυ και από την Κυριακή στις 10 η ώρα το πρωί. Οπότε ο κόσμος μπορεί να έρθει να κάτσει στην παραλία και να παρακολουθήσει αυτά τα δρόμενα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, πείτε μου. Όχι, ήθελα απλώς να πω ότι και την Παρασκευή θα ξεκινήσουμε με μια γιορτή της Αρδέλας, όπου οι επιχειρήσεις της Σικιάς, της παραλιακής ζώνης, θα προσφέρουν στους πελάτες τους, θα κερδάνουν στους πελάτες τους σαρδέλα. Μάλιστα. Για αυτό θα γίνεται την Παρασκευή. Σάββατο, Κυριακή, όλο το τρίμερο θα γίνεται κάτι στη Σικιά. Πείτε μας λίγο για αυτούς που ίσως δεν γνωρίζουν εκτός Κορινθίας πώς κάποιος βρίσκεται στη Σικιά. Λοιπόν, από την παλιά Εθνική Κορίνθου Πατρών, μας συναντάτε στο δρόμο σας καθώς θα περνάτε από το Κιάτο, από το Δημήτρο, το Μελής και μετά είναι η Σικιά. Αλλιώς από την Νέα Εθνική με έξοδο Κιάτο ή έξοδο Ξυλόκαστρο. Και μια έτσι εκτός κλίματος ερώτηση, μιας και σας έχουμε μαζί μας και πλησιάζει λίγο και το τέλος, όχι πλησιάζει, θυμόμαστε πέρσι τέλος Σεπτέμβρη τον Ζορμπά που είχε πληγεί όλο το μέτωπο, το παραλιακό. Είχατε και εσείς κάποιες ζημιές στην περιοχή και αν ναι, πώς έχουν τα πράγματα σήμερα? Γενικά υπήρχαν ζημιές, όχι, έχουν αποκατασταθεί όλα έτσι, με μεγάλη νομίζω συνέπεια και επιτυχία. Και όπως και να έχει, η κλιματική αλλαγή, τα ακραία κοινικά φαινόμενα είναι πράγματα με τα οποία θα πρέπει να ζήσουμε. Εμείς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας στο Σύλλογο κανονικά και το χειμώνα. Δηλαδή, ο στόχος μας δεν είναι να είναι μόνο καλοκαιρινές δράσεις, αλλά να λαμβάνουν χώρα όλο το χρόνο. Γιατί ο πρώτος στόχος μας είναι να ζωντανέψουμε το χωριό μας. Βέβαια. Και εγώ δεν θα έλεγα κλιματική αλλαγή, θα έλεγα κλιματική κατάρρευση στην ουσία. Μπορείτε. Στην κυριολεξία. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνομιλία, κυρία Μαυρομάτη. Καλή επιτυχία. Σας παρακολουθούμε, το λέω εκ νέου, και το επόμενο χρονικό διάστημα. Περιμένουμε νέες παρεμβάσεις. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Αυτά, κυρίες και κύριοι, και με την Κορινθία. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, Μαρία Αντάτουλη. Ωραία.